στον Μαρίνο το Βυθούλκα. Θυμόσαστε που μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο ότι καμιά φορά ο Θέμης μπορεί να έχει όποιον θέλει στην εκπομπή του, ενώ εμένα δεν μου έρχονται οι φίλοι μου. Ναι, το είχε πει. Λοιπόν, τελικά είναι σοβαρό το πράγμα, γιατί η Ναταλία φτάνει να πει ότι έτυχε μέχρι και καναλάρχης να της πει: ρε Ναταλία, τόσο γαϊδούρια και αχάριστη είναι οι φίλοι σου τραγουδιστές που δεν έρχονται στην εκπομπή. Αλλά ντάλα. Όχι, άκου, άκου. Το λέει πολύ σοβαρά. Και λέει ότι το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις είναι να με βάλεις να πάρω τηλέφωνο Ρέμο, Ρουβά, Βύση, Θεοδωρίδου, Βανδύ για να τους προσκαλέσω. Γιατί αν αρνηθούν, θα νιώσω τόσο φρικτά για λογαριασμό μου όσο και για λογαριασμό τους. Δίκιο, γιατί αλλά εκεί θα ξέρεις όμως, Γιώργο. Κοίτα, θα σου πω κάτι τώρα. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι η Γερμανού που είναι μια καλή δημοσιογράφος και είμαι στο πρώτο κανάλι της χώρας και πάρω το Ρέμο, ξέρω ότι θα μου έρθει. Αν είμαι σε ένα μικρότερο κανάλι, ναι, όπως τώρα είναι το Ε, ένα μικρότερο κανάλι, ναι, μια χαρά κανάλι, αλλά δεν είναι το πρώτο, μπορεί και ο Ρέμος να το λέμε τώρα, να το σνομπάρει ο Ρέμος το πρώτο όνομα, ναι, Ιβάνη, που θα βγω στο Ε τώρα. Εκεί δεν ξέρω αν θέλει το φίλο εκεί. Γι' αυτό σου λέει: από το να πάρω και να φάω ένα όχι, ναι, καλύτερα να πάρω εγώ καθόλου γιατί θα μου φάνει. Γιώργο, αν είσαι φίλο, το κάνει για την Ναταλία και το κανάλι. Είναι λάθος η Ναταλία. Πρώτον, ο Ρέμος και η Ιβάν δεν πρόκειται να πάνε σε καμία μεσημεριανή εκπομπή στο πλατό. Ξέρω ότι δεν θέλουν μισό. Δεν το λέει για τώρα. Γενικά δεν ξέρω το λέει για τώρα. Δεν το λέει για τώρα. Αφήστε να πω κάτι. Επίση, η Γερμανού, όταν έχει δώσει τόσε επιτυχίε στον Αντώνη Ρέμο, πολλά αγαπημένα τραγούδια του Αντώνη, τον Τροπή σου, το μόνο μισό με αγαπά, έχουν την υπογραφή τη Ναταλία. Θα πάρει τηλέφωνο Ναταλία και θα πει του Αντώνη: Αντώνη μου, να πάμε να κάνουμε ένα γύρισμα εκτό, να σου κάνω μια ωραία συνέντευξη. Όπου θέλει εσύ. Ο Αντώνη ξέρω ότι θα τη πει ναι. Εκτό θα το έκανε. Μπορεί να μην τη πει αύριο, αλλά θα τη πει σε δύο μήνε αγάπη μου, θα το κάνουμε. Η Βύση είναι κουμπάρα τη. Σε δύο, δύο δεκαετίε. Στον Α. Η Βύση έρθει στο μέσα στην καλή χαρά μου. Άρα μαζί. Τι πάμε, ότι τι. Θέλω να πω ότι όλα έχουν τον τρόπο του. Και εγώ εντάξει, Ναταλία, σεβαστό αυτό που λέει. Αλλά εγώ αν ήμουν Γερμανό θα του έπαιρνα τηλέφωνο, ρε παιδιά. Εγώ στο μάτι από του που έχω φέρει, του έχω πάρει εγώ τηλέφωνο. Πιστεύει ότι δεν έχει φάει πόρτα για να το λέει αυτό. Έχει φάει πόρτα, πορτάρα εγώ θεωρώ. Από ποιον καλέ να έχει φάει πόρτα. Ήταν μια εκπομπή πάρα πολύ επιτυχημένη. Δεν ερχόντουσαν εκεί καλύτερα. Συγγνώμη, δεν έχει χρειαστεί και εσείς να πάρετε τηλέφωνο ανθρώπους. Είναι ντροπή, δεν κατάλαβα. Πώς οι παρουσιάσεις παίρνουν τηλέφωνο κάποια ονόματα που υποτίθεται είναι πιο μεγάλα, πιο αυτά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όταν τρως τη χιλόπιτα εκείνη την ώρα. Εκεί όμως καταλαβαίνεις και όλο τρολοβαράει η Μαρία. Η Ναταλία έχει δώσει σε όλους. Στο Ρουβά, στο Μαζονάκι, στη Βύση, στη Βανδύ. Είναι προσωπική, έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή τι λέμε τώρα. Παιδιά, για να το έχει πάει πόρτα η κοπέλα. Για πάμε, λέει κι άλλο όμως. Λέει για σένα, ναι, λέει για σένα. Γιατί ο Γιώργος λέει αυτά που έχει πει άθελα του μου έχει γρατσουνίσει την ψυχή. Του αναγνωρίζω όμως τη μαγιά που διαθέτει, διότι ό,τι λέει στο γυαλί το λέει και μπροστά σου. Δεν έχει δύο αναγνώσεις, είναι ευθύς. Τι γρατσούνισε στην Ναταλία. Εγώ θέλω να πω το εξής τώρα, με αφορμή αυτό που λέει η Ναταλία. Ότι ρε παιδί μου, εγώ τη γουστάρω την Ναταλία γιατί. Καταρχήν η Ναταλία το έχει πει μόνη της και είναι μαγιά της, ότι εγώ έδωσα το δικαίωμα να συζητάνε όλοι για την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή δεν ξαφνικά πήραμε μια μέρα και λέμε με ποιον κοιμάται η Ναταλία. Μόνο τη έβγαινε και έδειχνε τις σχέσεις της με τους τραγουδιστές κτλ. Δηλαδή την έντονη ερωτικότητά της και σεξουαλικότητά της την διατυπώνησε. Άφηνε να την φανεί. Δεν την έκρυψε. Άρα λοιπόν και εμείς με πλάκα πάντα, και είναι ξεκάθαρο αυτό, κάναμε πλάκα. Δηλαδή δεν είμαστε οι πρώτοι που είπαμε την Ναταλία, της αρέσουν οι μικρότεροι άντρες. Πλάκα κάναμε. Ναι. Εντάξει, τώρα προφανώς επειδή. Μα και οι συνεργάτες της κάνανε πλάκα και στον αέρα. Εννοείται και στον αέρα. Μόνοι που τσαρέσουν μου τότε. Όμως το αντιμετώπισε με χιούμορ. Εμένα ποτέ δεν με πήρε. Δηλαδή και όταν ήμουν σαν την Μέρα Γιώργο. Και μου λέει και πόσο δίκιο είχες όταν είχες πει αυτό για αυτόν. Δηλαδή γι' αυτό το λέει αυτό. Είναι μάγκα στην Ελλάδα. Η Ναταλία σ' αγαπάει να ξέρει. Και εγώ την ξέρω καλά. Η Ναταλία σ' αγαπάει. Και εγώ και την εκτιμώ. Αν μου επιτρέπετε, είναι θέμα παιδεία. Το πώς αντιμετωπίζεις μια κατάσταση τελικά είναι θέμα παιδεία. Και ξυπνάδας. Μέχρι εκεί. Λιγωμένος άνθρωπος για αυτή. Πάμε. Και επίσης δεν θα μάθουμε ποτέ πια τίποτα για την προσωπική της ζωή, γιατί το έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Δεν υπάρχει πια σχολή. Δεν το απαντάει. Δεν ξέρουμε τίποτα πώς ασχολούνται. Καλά και να ασχολούνται. Δεν είναι κακό. Τόσα χρόνια δηλαδή το σχολείο του άρεσε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Απλώς περνάει διαφορετικά. Γιατί δεν αλλάζει. Είναι διαφορετικά στα 30 σου, στα 40 σου. Το 50 είναι ορόσημο, παιδιά. Και μετά έχει δηλώσει την ηλικία της. Αλλιώς είναι και άλλη διάθεση έχεις και αλλιώς παίζεις με τη ζωή και αλλιώς παίζεις με τη δουλειά σου και με το πώς οι δημοσιογράφοι σε αντιμετωπίζουν και με τα εξώφυλλα. Κάνεις διαφορετικές φωτογραφίες. Αυτό ναι, με την ηλικία αλλάζει. Να σου κάνω μια συγγνώμη, παιδιά. Δηλαδή η Ναταλία, όταν μας μόστραρε το Μάνο Ιωάννου, ήταν ανώριμη. Ήταν πριν τρία χρόνια. Αυτό λέω. Όχι, μετανιώσαμε. Σε τρία χρόνια ορίμασε. Και παίζει, τα είχαν. Αλλά γιατί ήταν κακό, αυτό λέω. Σε παρακαλώ, ήταν κάκιστο. Γιατί ήταν κάκιστο. Είμαι σίγουρος ότι το έχει μετανιώσει. Έχει δίκιο η Μαρία. Μπορεί να το μετάνιωσε τώρα. Και εγώ ήμουν να μετανιώνω τι επιλογέ. Παλιά πόλητη, αλλά μην λες μεγάλα λόγια. Εντάξει, Φέη, θα λέω με Φέη μου, δεν αλλάζει. Συμφωνείτε ότι μέσα τη είναι πάρα πολύ ήρεμη. Και καλά κάνει. Πάντως λέει ότι ο Πέτρος Σύμβριος δεν είναι ο μόνος άντρας που την απάντησε την Ναταλία. Ναι, ότι προσωπικά ξεκινάει πάντα
κάτω με το δεδομένο ότι το 95% των ανδρών δεν είναι μονογαμικοί και ότι γενικά δεν έχω υπάρξει τέρας πίστης για να κρίνω κάποιον που είναι άπιστος, γιατί έχει απαντήσει προφανώς και αυτή.